Σίγουρη ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη αρχηγού θα δώσουν νέα όθηση στο κόμμα, εμφανίστηκε η κυρία Ελένη Πιλαρινού ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Σημείωσε δε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε η βάση, η οποία θα έχει ενεργό συμμετοχή σε όλη τη δράση του κόμματος. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τελείωσε αυτό το θέμα του πώς θα γίνει η διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου. Συμφώνησαν και οι τέσσερις υποψήφοι, τουλάχιστον αυτοί που υπάρχουν μέχρι σήμερα, διότι όπως θα ακούσατε κι εσείς, δόθηκε παράταση μέχρι την Πέμπτη και υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν και άλλοι υποψήφοι. Αυτό λοιπόν το θέμα τελείωσε, η εκλογή θα γίνει από τη βάση, δηλαδή θα μπορούν να ψηφίσουν αυτοί οι οποίοι είναι μέλη, είναι γραμμένοι δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και επίσης θα μπορούν να εγγραφούν σε όλη αυτή τη διάρκεια, ακόμα και την ημέρα της εκλογής, νέα μέλη στη Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω, γίνονται εγγραφές μελών. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο, ήταν ένα ζητούμενο από τη βάση και θεωρώ ότι όλοι, ιδιαίτερα τα μεγάλα στελέχη, το χρωστούσαν στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να μπορεί ο κάθε απλός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε αυτή την μεγάλη δημοκρατική διαδικασία επιλογής του νέου Προέδρου.